Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα δούμε μαζί ίσως το πιο χρήσιμο εργαλείο που πρέπει να έχει ένας επενδυτής αν θέλει να διαλέγει μεμονωμένες μετοχές στο χαρτοφυλάκιό του. Το εργαλείο αυτό λέγεται Discounted Free Cash Flow και αποτελεί μια σημαντική μέθοδο αποτίμησης της τιμής μιας μετοχής. Παραλίγο να πάθω κεφαλικό. Γιατί εγώ μπορεί να φωνάζω να μην επιλέγουμε μεμονωμένες μετοχές, αλλά ποιος με ακούει εμένα. Οπότε, αν είναι να επενδύουμε σε μεμονωμένες μετοχές, ας το κάνουμε σωστά τουλάχιστον. Προειδοποιώ όμως, το σημερινό βίντεο είναι και τεχνικό και δύσκολο. Μην μου κλαίγεστε μετά. Δεν σας άρεσε το απλό VTI. Α, και στο σημερινό βίντεο σας έχω και ένα δώρο. Ετοιμαστείτε λοιπόν να παίξουμε στα βαθιά. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μην λαμβάνετε νομικές ή επενδυτικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Σήμερα λοιπόν θα εξετάσουμε το ζήτημα της τιμής μιας μετοχής. Όλοι έχουμε ακούσει τη φράση αγόρασε φθηνά και πούλησε ακριβά. Όμως, τι σημαίνει φθηνά και ακριβά? Ποιος και πώς ορίζει ποια είναι η αξία μιας μετοχής? Ο περισσότερος κόσμος, δηλαδή όσοι δεν έχουν ασχοληθεί με το χρηματιστήριο ξανά, θεωρούν πως η μετοχή έχει μια εν γέννη αξία η οποία αυξομειώνεται και οι επενδυτές απλά αποφασίζουν πότε θα πουλήσουν και πότε θα αγοράσουν. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Βασικά δεν είναι καθόλου έτσι. Βλέπετε, δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος για να αποτιμήσουμε την αξία μιας μετοχής και κατά συνέπεια την αξία μιας ολόκληρης εταιρείας. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού και ο κάθε επενδυτής κρίνει με βάση τις δικές του πληροφορίες. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές των μετοχών στα χρηματιστήρια. Επειδή κάποιος επενδυτής κάθε στιγμή θέλει να αγοράσει και κάποιος άλλος θέλει να πουλήσει. Δηλαδή, κάθε στιγμή υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι διαφωνούν για την αξία της εκάστοτε μετοχής. Τώρα, για το συγκεκριμένο υπολογισμό, οι περισσότεροι επενδυτές χρησιμοποιούν το δίκτυο PE, Price to Earnings Ratio. Πρόκειται για ένα δίκτυο που περιλαμβάνει την τιμή της μετοχής, αλλά και τα έσοδα της εταιρείας. Συνήθως χρησιμοποιείται για να συγκρίνει παρόμοιες εταιρείες μεταξύ τους. Δεν λέει όμως αν η τιμή της μετοχής είναι φθηνή ή ακριβή. Συγκρίνει απλά δύο διαφορετικές μετοχές μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η Visa μπορεί να έχει PE 30, δηλαδή η τιμή της να είναι 30 φορές τα κέρδη που έχει το τελευταίο 12μηνο, και να είναι φθηνή. Ενώ ταυτόχρονα η Microsoft να έχει ακριβώς το ίδιο PE και να θεωρείται ακριβή. Οι επενδυτές λοιπόν χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό από παραμέτρους για να επιλέξουν ποια τιμή θεωρούν σωστή για μια μετοχή. Η αγαπημένη μου μέθοδος είναι το Discounted Free Cash Flow, ή στα ελληνικά μέθοδος προεξοφλημένης ταμιακής ροής. Δεν θα το βρείτε στα ελληνικά. Αρχικά, για να καταλάβουμε τη μέθοδο που θα περιγράψουμε σήμερα, πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη μελλοντική ταμιακή ροή. Μία βασική ιδιότητα του χρήματος στο σύγχρονο καπιταλιστικό μας σύστημα είναι ότι με την πάροδο του χρόνου χάνει αξία. Είναι ο λεγόμενος πληθωρισμός. Η πιο μεγάλη ανάμεσά μας θυμόμαστε ότι κάποτε το σουβλάκι έκανε μόλις 1 ευρώ, ενώ τώρα έχει ξεπεράσει τα 2. Ναι, μπορούσα να χρησιμοποιήσω οποιοδήποτε άλλο αγαθό σαν παράδειγμα, αλλά εμένα αυτό με έτσουξε. Χρόνο με το χρόνο λοιπόν η αξία του χρήματος μειώνεται. Η θεωρία του Discounted Free Cash Flow, DFC από εδώ και πέρα, είναι ότι το χρήμα που θα λάβουμε στο μέλλον θα έχει μικρότερη αξία από το χρήμα που θα λάβουμε σήμερα. Άρα, όταν προβλέπουμε σε μελλοντικά έσοδα μιας εταιρείας, μειώνουμε τη συνεισφορά τους όσο πιο μακριά βρίσκονται σε χρόνο. Δηλαδή, αλλιώς υπολογίζουμε 1 εκατομμύριο ευρώ κέρδος φετινό με 1 εκατομμύριο ευρώ κέρδος σε 5 χρόνια. Η ποσοστιαία αυτή μείωση γίνεται για να αντισταθμίσουμε το ποσό που χάνεται με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, για να το πούμε με απλά λόγια, ουσιαστικά λέμε το εξής. Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό, σε τι ποσό θα μεταφραζόταν σήμερα τα μελλοντικά εισοδήματα της εταιρείας? Και παιδιά, αυτή είναι όλη η θεωρία για το σημερινό βίντεο. Τα υπόλοιπα που θα δούμε είναι απλή πρακτική εφαρμογή όλων των ανωτέρων. Και όταν λέμε πρακτική, το εννοώ. Σήμερα θα δούμε μαζί βήμα-βήμα πώς μπορούμε να κάνουμε αποτίμηση μιας εταιρείας με τη μέθοδο DFC. Ως παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε τη μετοχή της Visa. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε σχετικό link για να κατεβάσετε δωρεάν το Excel που χρησιμοποιώ εγώ ο ίδιος για την αποτίμηση των εταιριών. Πάμε λοιπόν να το δούμε βήμα-βήμα. Βήμα πρώτο. Αρχικά θα χρειαστούμε ένα site που να έχει τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Εγώ, ο αρθρογράφος, γενικά χρησιμοποιώ το Ticker Terminal. Not sponsored by the way. Όπου εμφανίζεται οικονομικά στοιχεία των εταιριών για τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια. Γενικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε site μας δίνει στοιχεία για τουλάχιστον 5 χρόνια. Ένα άλλο καλό δωρεάν site είναι το Seeking Alpha, ενώ το δικό μου αγαπημένο είναι το Morningstar. Βήμα δεύτερο.
Το βήμα αυτό είναι προαιρετικό. Επειδή εμένα προσωπικά μου αρέσει να έχω συγκεντρωμένα όλα τα δεδομένα, στο δεύτερο και το τρίτο φύλλο του Excel βάζω το Income Statement και το Cash Flow Statement αντίστοιχα. Μόλις βάλω τις πληροφορίες, αλλάζω χρώμα στα παραπάνω κελιά για να ξεχωρίζουν. Revenues από Income Statement, Net Income, Cash From Operations and Expenditures από το Cash Flow Statement. Αν δεν ξέρετε τι είναι τα παραπάνω, δείτε τη σειρά μου πώς διαβάζουμε οικονομικές καταστάσεις στο κανάλι των Financial Greeks. Βήμα τρίτο, και τώρα ξεκινάμε τους πραγματικούς υπολογισμούς. Στο πρώτο φύλλο του Excel βάζουμε στα αντίστοιχα πεδία τα Cash Flow From Operations και τα Capital Expenditures. Τελειώνουμε το τρίτο βήμα με τη συμπλήρωση των Revenues και Net Income στα κατάλληλα πεδία. Στο πεδίο Assumptions έχω πάρει τη δική μου υπόθεση για το ποσοστό Free Cash Flow προς Net Income. Επειδή όμως αυτή η υπόθεση είναι κάπως δύσκολη να την κάνουμε, προτείνω στον περισσότερο κόσμο να χρησιμοποιήσει το μέσο όρο που αναφέρεται στο πεδίο Average. Βήμα τέταρτο, και σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω ένα disclaimer. Γενικά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στις τιμές στόχους που δίνουν για τις μετοχές οι αναλυτές. Παρ' όλα αυτά τους εμπιστεύομαι ιδιαίτερα για την πρόβλεψη μελλοντικού revenue της εταιρείας. Δεν είναι ότι και εκεί δεν πέφτουν έξω, αλλά τουλάχιστον δεν πέφτουν τόσο έξω, ειδικά σε βάθος ενός δύο ετών. Επίσης, επειδή τις περισσότερες φορές μελετάνε εξονυχιστικά μια εταιρεία, μπορεί να λάβουν υπόψη τους μία παράμετρο που εμείς δεν την ξέρουμε. Γι' αυτό το λόγο, στα πρώτα δύο κελιά του Revenue Projection χρησιμοποιώ τις προβλέψεις των αναλυτών. Πηγές όπου μπορούμε να βρούμε το Analyst Estimates είναι το Yahoo Finance ή το Ticker Terminal. Βήμα 5. Εδώ βάζουμε ίσως τον πιο σημαντικό αριθμό. Την απόδοση που θέλουμε να πετύχουμε με την επένδυσή μας. Σημείωση. Την ρεαλιστική απόδοση που θέλουμε να πετύχουμε με την επένδυσή μας. Τον αριθμό αυτόν τον εισάγουμε στο πεδίο Required Rate of Return. Προσωπικά εγώ χρησιμοποιώ το 10% σαν σημείο αναφοράς, αλλά τιμές από 7,5% μέχρι 12,5% είναι ok. Τώρα, όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό, τόσο μικρότερη θα είναι η τελική τιμή που θα μας βγάλει για να αγοράσουμε τώρα. Άρα μεγαλύτερο το περιθώριο ασφαλείας. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι η τιμή της συμμετοχής μπορεί να μην φτάσει ποτέ τόσο χαμηλά όσο εμείς θέλουμε για να αγοράσουμε. Σε μελλοντικό βίντεο θα δούμε το σωστό Required Rate of Return, όπως αυτό δίνεται από τη βιβλιογραφία. Αλλά δεν είναι κάτι που θα μας απασχολήσει τώρα. Επίσης, ακριβώς κάτω από το Required Rate of Return έχουμε το Perpetual Growth με τιμή 2,5% που είναι και ο μέσος όρος ανάπτυξης των ανεπτυγμένων οικονομιών. Γενικά πρόκειται για έναν σύνδετο όρο, προτείνω στον περισσότερο κόσμο να το αφήσει 2,5%. Βήμα 6. Πρώτο τελευταίο, λίγη υπομονή ακόμα. Εδώ πρέπει να βάλουμε τον αριθμό των μετοχών που έχει η εταιρεία την οποία μελετάμε. Υπάρχουν διάφορες πηγές από τις οποίες μπορούμε να βρούμε αυτή την πληροφορία, αλλά εγώ προτιμώ να πηγαίνω στην πηγή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για την Αμερικανική SEC. Link στην περιγραφή. Στο search bar του site βάζουμε το όνομα της εταιρείας που μελετάμε ή το σύμβολο της μετοχής της και πατάμε search. Σε αυτή τη σελίδα θα πατήσουμε το View Filings και θα ψάξουμε να βρούμε το τελευταίο 10K, δηλαδή ετήσια αναφορά. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσουμε το 10Q, τριμηνία αναφορά, ανάλογα με το τι έχει εκδοθεί πιο πρόσφατα. Στην πρώτη σελίδα υπάρχουν καταγεγραμμένες οι μετοχές που έχει η εταιρεία. Στην περίπτωση της Visa, οι μετοχές που εμπορεύονται στο χρηματιστήριο είναι Class A shares. Το τι είναι Class A και Class B μπορούμε να το απαντήσουμε σε μελλοντικό βίντεο μαζί με άλλες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε. Γράψτε τα στα σχόλια. Παίρνουμε λοιπόν αυτή την τιμή και την εισάγουμε στο αντίστοιχο πεδίο. Προσοχή! Οι τιμές του Excel είναι όλες σε εκατομμύρια. Άρα πρέπει να κάνουμε κι εμείς διαίρεση με το 1 εκατομμύριο για να βάλουμε το σωστό ποσό. Βήμα 7. Στο τελευταίο βήμα πρέπει να ορίσουμε τον συντελεστή ασφάλειας με βάση τις υποθέσεις που έχουμε κάνει. Τιμές από 10 έως 30% είναι συνήθως ok. Και βήμα 8, προαιρετικό, να προσαρμόσουμε τον υπολογισμό μας με βάση τα μετρητά και τα χρέη που έχει η εταιρεία. Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο, αλλά πολλές φορές μπορεί να μας σώσει από μια δυνητικά κακή επένδυση. Στο balance sheet μπορούμε να βρούμε τα cash and cash equivalents και το long term debt, τα οποία εισάγουμε στα αντίστοιχα πεδία. Και αυτό ήταν. Τώρα έχουμε μια τιμή στόχο για τη μετοχή που αναλύσαμε. Τώρα το μόνο που μας μένει να κάνουμε είναι να ψάξουμε τη συγκεκριμένη μετοχή στη Freedom 24 και να πατήσουμε buy. Σε αυτό το σημείο όμως θέλω να σταθώ σε μερικά σημεία της συγκεκριμένης μεθόδου. Το DCF δεν είναι κατάλληλο για αποτίμηση όλων των εταιριών. Συγκεκριμένα δεν λειτουργεί καθόλου σε τράπεζες και REITs, όπως επίσης και σε εταιρείες που δεν εμφανίζουν κερδοφορία. Μην αγχωνέστε, θα δούμε πώς αποτιμούμε και αυτές τις εταιρείες σε μελλοντικό βίντεο. Ένα άλλο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι πως η συγκεκριμένη μέθοδος είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στις υποθέσεις που κάνουμε. Γι' αυτό τον λόγο κιόλας, εγώ δεν στέκομαι σε μία μόνο υπόθεση. Μόλις βρω μια αρχική τιμή, αρχίζω και αλλάζω τους συντελεστές, έτσι ώστε να δω το εύρος των τιμών που θα μου βγάλουν. Με αυτόν τον τρόπο, έχω μια καλύτερη εικόνα για το πού μπορεί να κινηθεί η τιμή της μετοχής, αν πρόκειται για μια καλή ευκαιρία. Κλείνοντας, σήμερα είδαμε τον αγαπημένο μου τρόπο αποτίμησης μιας εταιρείας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ τρομακτικό να κάνουμε τους πρώτους υπολογισμούς μας και να βάλουμε τις δικές μας υποθέσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια να κάνουμε λάθος, συνήθως θα κάνουμε λάθος και θα μας πάρει και πάρα πολύ χρόνο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, εγώ προτείνω στον περισσότερο κόσμο να μην ασχοληθεί με το stock picking, δηλαδή την επιλογή μεμονωμένων μετοχών, αν αγοράζει ένα broad index ETF όπως το VTI. Ναι, θα σκάγαμε το έλεγα.
Όπως πάντα, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα επενδυτικό λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και επειδή σίγουρα θα σας έχουν δημιουργηθεί αρκετές απορίες, ακολουθήστε με και στο Instagram όπου ανεβάζω stories απαντώντας τα πιο συχνά ερωτήματα που προκύπτουν από κάθε βίντεο. Επιπλέον, εκεί μοιράζομαι περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέμα, τις οποίες δεν προλαβαίνω να παρουσιάσω στο πλαίσιο ενός βίντεο. Οπότε, αν θέλετε να δείτε ακόμα περισσότερο υλικό από εμένα ή απλά να πείτε ένα γεια, στείλτε μου στο Instagram. Επιπλέον, μην ξεχάσετε και το δεύτερο κανάλι μας, τους Financial Greeks. Κάντε και εκεί εγγραφή και πάτσε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Σας περιμένω.